E, bom, arrisca-me aquela que se perdeu, sabe, das guinhas que das dificuldades, e, από εδώ και μπρος, arrisca a επίθεση. Διότι δεν ήρθατε εδώ απόψε για διάλεξη και συζήτηση, αλλά εκτός από ένα σύντομο, μια σύντομη εισαγωγή που αφορά το πρώτο βιβλίο, θα ακούσετε τις σκέψεις μου, τις ανησυχίες μου για το τι περνάει ο τόπος αυτή τη στιγμή κατά τρόπο ανοιχτό. Όπως ξέρετε, όσοι με έχετε διαβάσει, έχετε παραστεί σε ομιλίες μου, εγώ δεν στρογγυλεύω γονιές, θα τα πω όπως τα πιστεύω, διότι πιστεύω ότι είναι υποχρέωση ενός ομιλητού που δεν είναι πολιτικός, αλλά είναι στοχαστής, να πει αυτά τα οποία πιστεύει. Πολλές φορές μπορεί να είναι λανθασμένα, είμαι ο πρώτος που παραδέχομαι ότι κάνω λάθη, αλλά λάθη την πέδες Θεών μόνοι, αλλά έχετε τουλάχιστον την ευκαιρία να ακούσετε κάποιον που σας πει την αλήθεια και όχι αυτά τα οποία ακούτε κάθε μέρα, είτε από τους πολιτικούς είτε από τον τύπο που σπανίως αντιπροσωπεύουν την αλήθεια. Και αυτά τα οποία σας λέω θα τα σημειώσω και θα τα αναφέρω αμέσως. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Σιδέρη και τον ξάδελφο τον Γιάννη τον Σιδέρη που με φιλοξενήσανε στον οίκο τους. Έχω την τύχη να έχω δημοσιεύσει πάνω από 45 βιβλία. Δεν θυμάμαι σε πόσους εκδότες, σε 9 γλώσσες νομίζω. Τη δουλειά την οποία έκανε ο Οίκος Σιδέρης είναι εκπληκτική. Και για το πρώτο βιβλίο, το ιστορικό, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να τυπωθεί και έκανε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ κυρίως, διότι και με ανέχτηκε. Είμαι από αυτούς τους συγγραφείς που όταν γράφω επεμβαίνω και λέω κάνε τούτο, άλλαξε εκείνο κλπ. Λοιπόν, είμαι πολύ υπόχρεος. Είμαι ιδιαίτερα υπόχρεος στον δημοσιογράφο τον Γιώργο Κοντάκη, ο οποίος μου πήρε μια συνέντευξη την περασμένη Κυριακή. Όπως τον βλέπετε, είναι εξαιρετικά συμπαθής, αλλά αυτή η συμπαθής φυσιογνωμία κρύβει από πίσω της έναν πολύ σκληρό δημοσιογράφο. Διότι επί μια μισή ώρα με υπέβαλε σε ανάκριση, πολύ ευγενικά πρέπει να πω, αλλά μου έβαλε πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Και παρά τα αυτά όμως τον ευχαριστώ, διότι αυτό έχει σημασία όταν έχεις μια συνέντευξη, να έχεις κάποιον ο οποίος έχει διαβάσει το έργο που έχεις κάνει, ξέρει τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάει και ως εκ τούτου σου θέτει τις σωστές ερωτήσεις και όχι βαλτές ερωτήσεις. Και βεβαίως ευχαριστώ τον φίλο μου τον παλιό, τον μαθητή μου τον παλιό, τον αγαπητό Αντώνη Βοιατζή, τον πρόεδρο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Και αν μου επιτρέψετε μία ακόμη προσωπική αναφορά εις το φίλο μου, τον στρατηγό τον Φράγκο, τον κύριο Φραγκούλη Φράγκο, τον οποίον εκτιμώ ιδιαιτέρως, τον οποίον τιμώ ιδιαιτέρως, πρώτον διότι είναι στρατιώτης, μέλος του ελληνικού στρατεύματος και εγώ τιμώ το ελληνικό στράτευμα, όπως τα δείτε, βαθύτατα. Δεύτερον, για σας είναι αυτό, όχι για μένα. Δεύτερον, τον τιμώ, διότι είναι και φίλος μου και αυτή τη λέξη φίλος εγώ τη χρησιμοποιώ σπάνια, γνωστούς έχω πολλούς, είναι φίλος. Και τρίτον, διότι είναι Έλλην. Και από όλες τις λέξεις που μπορώ να σκεφτώ, αυτή η οποία τουλάχιστον τιμή, μεγαλύτερη τιμή για μένα, είναι η λέξη Έλλην. Αυτό αισθάνομαι. Θα κάνω μέσα μια διακοπή γιατί σας άρχισα λίγο σοβαρά και βαριά και εμένα δεν μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Θέλω να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρά, να κάνουμε κουβεντούλα απόψε. Ασκήσω κριτική μεν, αλλά να το κάνουμε κατά τρόπον ευχάριστο. Και θυμάμαι μια παλιά, πολύ διασκεδαστική γελιογραφία του Μποστ. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, του Μποστ, την Ανεργίτσα και τον Πιναλέοντα. Ήταν καταπληκτικό σκητσογράφο και είχε και μια σειρά που είχε τις σταυροφορίες. Τις θυμάστε καθόλου αυτές. Ήταν καταπληκτικός σκητσογράφος ο Μποστ, αριστεράς προελεύσεως, αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου, αντιθέτως, πολλές φορές η αριστερή του προέλευση του έδινε ένα καυστικό χιούμορ το οποίο ανταποκρινόταν στα προβλήματα της Ελλάδος. Και είχε τους σταυροφόρους και ήταν ένας ο οποίος έτσι χαριεντίζεται και ήταν από το Ίτον, λέει, της Αγγλίας και λέει «Εγώ Άγγλος εγεννήθη και τι ούτως θα αποθάνω». Έλεγε ο σταυροφόρος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ Έλληνας εγεννήθηκα και Έλληνας θα αποθάνω. Τώρα, κρατάω εδώ ένα χαρτί, διότι μια καλή διάλεξη ουσιαστικά πρέπει να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο θέματα.
και όχι πολλά. Αλλά έχω πολλά θέματα τα οποία θέλω να σα τα αγγίξω, γιατί ξέρω ότι μιλάω σε ένα κοινό το οποίο είναι όριμο, είναι κοινό ανεπτυγμένο και θέλω σε τούτο να αναφέρω διάφορα θέματα για να καταλήξω στα συμπεράσματα τα οποία νομίζω μπορεί να παρουσιάζουν ένα ορισμένο ενδιαφέρον. Και επειδή ο εκδότης μου ζήτησε να αναφερθώ στο πρώτο βιβλίο, αρχίζω με το πρώτο βιβλίο, αρχίζω μάλλον με τα δύο βιβλία. Η ελληνική τραγωδία, το ένα, και το άλλο, το ελληνικό δράμα. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Η ελληνική τραγωδία της αρχαιότητος και το ελληνικό δράμα. Για το πρώτο έχω απέραντο θαυμασμό. Ο δεύτερο μου προκαλεί βαθύτατο πόνο. Και πρέπει να πω μερικά πράγματα για την αρχαία τραγωδία, πολύ λίγα ίσως για να επικεντρωθούμε στα πολιτικά, αλλά διότι αυτά που θα πω έχουν σχέση και με τα πολιτικά. Διότι ζούμε σε μια εποχή που, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, διάφοροι λένε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι πεθαμένη η γλώσσα, διάφοροι λένε ότι τα αρχαία ελληνικά δεν χρειάζεται να διδάσκονται στα σχολεία, όπως λένε και για την εκκλησία και τη θρησκεία. Για ρωτώ με τι θα μείνει άμα αρχίζει να αφαιρεί τόσο σημαντικού κλάδου. Αλλά ξέρετε, στο βιβλίο αυτό το οποίο πραγματικά είναι τα δύο βιβλία, είναι 1000 σελίδες. Εγγράφησαν σε μια περίοδο 14 μηνών. Το συνηθισμένο ωράριό μου είναι 14 με 16 ώρες κάθε μέρα, Σαββατοκύριακο επίσης. Και αυτή τη φορά το πήγα, πραγματικά το έσπρωξα. Ήθελα να μαζέψω το υλικό, ήταν πολύ πλούσιο υλικό. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, βιβλίο. Κάθε συγγραφέας κοιτάζει τα βιβλία του ως παιδιά του και τα αγαπάει όλα και υποτίθεται ότι αγαπάμε όλα τα παιδιά μας κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά υπάρχουν και λόγοι να πεις ότι αυτό το βιβλίο έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και η σημασία είναι διότι αποδεικνύει την αιωνιότητα του ελληνικού πνεύματος. Αποδεικνύει μερικά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και για τη σημερινή μας εποχή. Παραδείγματος χάρη, οι αρχαίοι γράφουν με έναν τρόπο εξαιρετικά περιεκτικό, έτσι ένα σύντομο, δεν χρησιμοποιούν λέξεις και τις χρησιμοποιούν πολλές λέξεις για να πούν πολλά πράγματα, λίγες λέξεις για να πούν πολλά πράγματα και τις χρησιμοποιούν κατά τρόπον μοναδικό που κανείς σχεδόν στο εξωτερικό και σε άλλες γλώσσες μπόρεσε να τη γράψει. Θα σας πω μερικά παραδείγματα βιαστικά, το βιβλίο έχει πολλά. Και αν κανείς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κλασική φιλολογία και την ιστορία και το επικό, την επική ποίηση και την δραματική ποίηση, θα σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Αντιγόνη, πάνω χάρη του Σοφοκλή, έχετε αυτή την περίφημη φράση: «Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπου δεινότερον πέλη». Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Λοιπόν, αυτή η λέξη δεινά δεν έχει μεταφραστεί σωστά σε καμία ξένη γλώσσα. Διότι δεινό μπορεί να σημαίνει είσαι δεινός ρήτων, είσαι δεινός κολυμβητής, δηλαδή καταπληκτικός, δυνατός, εύρωστος, επιτυχημένος, αλλά σημαίνει και δεινά, καταστροφή. Και αν προσέξετε, και αυτό είναι που με κάνει και θαυμάζω, ότι όταν διαβάζετε αυτές τις τραγωδίες, βλέπετε ότι τις διαβάζεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Αυτή τη μανία η δική μου άρχισε όταν ήμουν 10 ετών, όπου με έψινε. Με έψινε κυριολεκτικά ο πατέρας μου, ο οποίος άρχισε να με κάνει να τα διαβάζω. Αυτός πήγαινε το απόγευμα και έκανε τη σχέστα του. Και όταν ξυπνούσε, μου είχε δώσει 10 σελίδες να διαβάσω και μου έκανε ανάκριση. Και τι ήταν αυτό, και γιατί είπε εκείνο, και γιατί είπε 10 ετών. Να σας πω ψέματα. Να σας πω ότι το διασκέδασα. Σας λέω ψέματα. Ήταν μια φοβερή βαρεμάρα. Έτσι. Αλλά μείνανε. Μείνανε, διότι ξέρετε, στο υποσυνείδητο πάνε όχι μόνο τα τραύματα. Τα οποία κάποτε ενδεχομένως ο ψυχίατρος ανασύρει στο ενσυνείδητο και σας θεραπεύει. Βουλιάζουν και στο υποσυνείδητο πάρα πολλές αναμνήσεις και αργότερα στη ζωή ξαναεμφανίζονται μόνες και σου βγαίνουν να είναι πολύ χρήσιμες. Λοιπόν, το κοίταζε αυτό το δεινάκι, μου λέει είναι διαφορετικό, άμα διαβάσει το χωρικό, είναι ο χορός που το λέει αυτό. Πολλά τα δεινάκια που δεν θα βρω που δεινότερον πέλη. Το πρώτο μέρος λέει είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος. Έχει δαμάσει τον ουρανό, τη γη κλπ. Σήμερα θα λέγαμε έχει πάει στο φεγγάρι. Σήμερα θα λέγαμε έχει βρει την Πενικυλίνη. Σήμερα θα λέγαμε ότι έχει κάνει καταπληκτικές. Καταπληκτικός ο άνθρωπος. Δεν έχει τέρμα. Η φαντασία που σου επιτρέπει να καταλάβεις τι είναι δυνατόν να κάνει ένας άνθρωπος. Αλλά το τελευταίο τμήμα του χωρικού
λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο καταπληκτικός που κάνει τόσα πράγματα, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που αυτοκαταστρέφεται. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που καταστρέφει το περιβάλλον του. Δηλαδή ουσιαστικά έχετε μία παράγραφο που είναι θέμα περιβαλλοντικού δικαίου. Πράγμα το οποίο όλοι εσείς που έχετε διαβάσει τους αρχαίους και τους έχετε πιο φρέσκα από ό,τι έχω εγώ, θα θυμηθείτε ότι εμφανίζεται κατά τρόπο καταπληκτικό και στο τέλος του Ιδίποδα επί Κολωνό, όπου έχετε εκείνο το καταπληκτικό ποίημα, αυτό το ύμνο που κάνει ο Ιδίποδας εις τον Κολωνό, εις την ομορφιά του Κολωνού, γιατί από εκεί, εκεί γεννήθηκε, εκεί θυμότανε, και ουσιαστικά δεν είναι ύμνος του Κολωνού, αλλά είναι ύμνος της Αθήνας. Λοιπόν, αυτή η λέξη, δεινά, άμα δείτε αγγλικές μεταφράσεις, είναι σχεδόν όλες στραβές. Wonders λένε. Δεν είναι wonders. Το μισό είναι wonders. Το δεύτερο μισό, δεινά, είναι προβλήματα. Αν δείτε γαλλικά, η φίλη μου πρώην ακαδημαϊκή Γαλλίδα, η Ζακλίν Ντρομίλη, λέει «Beaucoup de merveille». Υπάρχουν πάνω από 2.000 μεταφράσεις. Άλλο ένα παράδειγμα της σημασίας του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών έργων που διαμέσου των αιώνων έχουν γίνει, δεν έχω διαβάσει 2.000, έχω διαβάσει καμιά 70 διαλεγμένες, αγγλικές, αμερικάνικες, γαλλικές, γερμανικές, ιταλικές και νεοελληνικές. Καμία δεν πιάνει σωστά αυτή τη λέξη δεινά, εκτός από μία, ενός μοναχικού, πολύ διακεκριμένου, αλλά σχεδόν ξεχασμένο για τους περισσότερους λυρικού Γερμανού ποιητού, του Χόλτερλιν, ο οποίος το 1802 έκανε μετάφραση της Αντιγόνης και είπε τη λέξη «Ungeheuer», που για τους Γερμανούς, αν το μεταφράσετε, σημαίνει και «terrific» και «terrible». Δηλαδή και «terrific», «terrific day», «terrific food», «terrific», αλλά και «terrible», κακό. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο αξίζει να μάθουμε, τη σωστή χρήση των λέξεων. Και το δεύτερο που πρέπει να μάθουμε, που μας το διδάσκουν οι αρχαίοι, όλοι οι τραγουδοί, αλλά ακόμη περισσότερο από κάθε άλλον ο Όμηρος, είναι οι σύμπτυξεις. Λίγες λέξεις, μεγάλη περιγραφή. Η ωραία Ελένη περιγράφεται ως ωραία Ελένη. Περιγράφεται ως λευκόλενος. Αυτή η λέξη εμφανίζεται μόνο στην Οδύσσια για την Ήρα. Τίποτα άλλο. Η ωραία Ελένη δεν σου λέει έχει μαύρα μαλλιά, δεν σου λέει έχει μπλε μάτια. Γιατί, γιατί είναι έξυπνος. Αν σου πει ότι έχει μπλε μάτια και μαύρα μαλλιά, μπορεί να ανταποκρίνεται στη δική σας έννοια της ομορφιάς, αλλά όχι κάποιο άλλο. Σου τη λέει ότι είναι ωραία Ελένη και σε αφήνει σε σένα να δημιουργήσεις την εικόνα της ομορφιάς. Και στο τέλος του διαλόγου που έχει η ωραία Ελένη, η ανδρομάχη με τον άντρα της, τον Έκτορα, πριν πάει να κάνει τη μάχη με τον, Αχιλλέα και να σκοτωθεί, στο τέλος αυτού του διαλόγου, που είναι ίσως ένα από τα κλασικά κομμάτια διάλογου της αρχαίας τραγωδίας, της αρχαίας ποιήσεως, ξέρει ο Έκτορας ότι θα πεθάνει, αλλά κάνει το καθήκον του. Ξέρει η Ανδρομάχη ότι θα πεθάνει και άμα πεθάνει ο Έκτορας ξέρει ότι αυτή θα γίνει δούλα, δηλαδή κόρη, ο γιος της, ο Αστιάναξ, θα σκοτωθεί, που σκοτώθηκε, το σκότωσε ο Οδυσσέας. Και όμως γυρίζει ο Έκτορας, κοιτάξτε, όχι Hollywood, όχι φιλιά, όχι μουσική, το πιάνο, κονσέρτο του Γκριτ και η Δύση και εξωτερικές έτσι, εκδηλώσεις αγάπης, έρωτος ή στην περίπτωση του θανάτου να χτυπάς το στήθος κλπ. Τίποτα. Της χαϊδεύει το χέρι. Και αυτή απαντά «Δακρυώνεν γελάσασα». Έκραψε και γέλασε. Τι καταπληκτικός συνδυασμός δυο αντιθέτων λέξεων για να μεταφέρει στον προσεκτικό αναγνώστη το μείγμα των αντιδράσεων που έχει η γυναίκα που ουσιαστικά λέει όχι στον άντρα της, αντίο στον άντρα της για τελευταία φορά, έτσι, αλλά αυτοσυγκρατείται για να μην του προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη στεναχώρια. Εγώ αυτά τα θαυμάζω και ως δάσκαλος, γιατί πολλές φορές μου είναι καθηγητή για ακαδημαϊκό κλπ, αλλά δάσκαλος είμαι, αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω προσέγγιση με το φοιτητή, το μαθητή, να το κάνω να ενθουσιάζεται, να το κάνω, να μπορώ να μεταφέρω έστω και στραβές ιδέες που έχω, αλλά να του μεταφέρω τον ενθουσιασμό μου, διότι αυτός είναι ο σκοπός του δάσκαλου, να εμπνέει το νέο φοιτητή. Λοιπόν, τι άλλο. Είναι καταπληκτική η αρχαία, διότι σε τελευταία ανάλυση είναι κλασική
Διότι ό,τι ασχολήθησαν είναι ο έρωτας, ο θάνατος, η φιλοδοξία, η συγγνώμη, η άφεση, διαφορετικές λέξεις, το οποίο βοήθησε η Εκκλησία, η Στοική και η Εκκλησία, ο Παύλος, τα Ευαγγέλια, οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Βασίλειος, να κάνουν το πείδημα μεταξύ της λέξεως συγγνώμης και της λέξεως αφέσεως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τα βλέπετε αυτά τα πρώτα συγκριτήματα να εμφανίζονται ήδη στον Ευρυπίδη και μετά στους Στοικούς. Αυτά τα πράγματα, αυτή την ικανότητα να ασχολείσαι με θέματα τα οποία είναι αιώνια, πόλεμος, καταδίκη του πολέμου, δούλοι, παράνομα παιδιά, είναι το ίδιο με τα νόμιμα παιδιά κλπ. Τέτοια μοντέρνα θέματα συνέχεια πραγματεύεται ο Ευρυπίδης στις τραγωδίες του. Είναι μοναδικά και δείχνουν την αιωνιότητα και ο λόγος που είναι αιώνια είναι όχι γιατί αυτά τα θέματα πάντα υπάρχουν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν εύπλαστος. Όταν το 19ο αιώνα, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, τέθη θέμα ποιον πολιτισμό θα υιοθετήσουν για να αντιμετωπίσουν τα νέα προβλήματα της αγγλικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, μιας κοινωνίας η οποία είχε εντελώς ανακατευθεί από τη βιομηχανική επανάσταση, από τις αποικίες, από την εξάπλωση της Αγγλίας, τους νεοπολεμικούς πολέμους κλπ. Κλπ. Είχαν την εκλογή του ρωμαϊκού πολιτισμού, που υπήρχε ήδη στην Αγγλία, είχαν την εκλογή του, όπως τον λέγανε, εβραϊκού πολιτισμού, δεν τον λέγανε Ιουδιακό, τον λέγανε Ιουδαϊκό, τον λέγανε Εβραϊκό, και πήραν τον ελληνικό, διότι είχε μία προσαρμοστικότητα. Και μέσα στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, δίνω το παράδειγμα της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη, στην αρχαία της μορφή, την νεολιθική μορφή, που εμφανίζεται και στην φοινικική μυθολογία ως Αστάρτη, και όλες αυτές οι θέσεις και όλοι αυτοί οι μύθοι υπάρχουν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και σε όλη τη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι η ίδια. Ακόμη και η Φέδρα εμφανίζεται στην, αυτό που λέμε σήμερα, Παλαιστίνη, ως Φέδρ. Λοιπόν, η Αφροδίτη περιγράφεται ως ανδροφόνος, η Σαφό την περιγράφει ως ανδροφόνο και άλλοι την περιγράφουν ορθώς ως αδελφή των Ερηνίων. Γιατί? Διότι γεννήθηκε από το αίμα του ευνοχισμένου πατέρα της, του Κρόνου. Λοιπόν, είναι άγρια, είναι κακιά. Δεν είναι η θεά της ομορφιάς, δεν είναι η θεά της αγάπης. Όποιον παντρεύεται, είτε τον, με συγχωρείτε για την έκφραση, κερατώνει, όπως τον άντρα της, τον ύφεστο, ή τον σκοτώνει. Έναν παντρεύτηκε και δεν τον σκότωσε, τον πατέρα του Ενία, αλλά αποτέλεσμα είναι ότι παράτησε τα παιδιά της, τον Ενία συγκεκριμένα, για τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του. Αυτή είναι το image της Αφροδίτης. Αλλά έτσι που είναι διατυπωμένο στις τραγωδίες, όπως είναι στον Ιππόλυτο, και σιγά σιγά αργότερα, γίνεται το μοντέλο της ομορφιάς, της θεάς. Την βλέπετε παραδείγματος χάρη στην εικόνα, το περίφημο ταμπλό του Μποτιτσέλη, και την βλέπετε, είναι η αποθέωση της ομορφιάς, της ηρεμίας που βγαίνει από τη θάλασσα και είναι πετρικισμένη από τη φύση, δηλαδή μια εικονογράφηση η οποία ανταποκρίνεται στην φύση, την αγάπη της φύσης, την αγάπη για τα δέντρα κλπ. Που την καλλιέργησε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Μετά σιγά σιγά μεταβάλλεται σε εταίρα, η Αφροδίτη του Ουρμπίνο, του Πισιανού, μετά μεταβάλλεται σε πόρνη. Δηλαδή η ιδέα ζει για αιώνες, αλλά προσαρμόζεται προς τις αισθητικές απαιτήσεις κάθε εποχής. Αυτό είναι ένα ακόμη ατού των Ελλήνων που λύγει άλυτο. Άμα δείτε τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, τις οποίες λίγο πολύ αντέγραψε με τον δικό του τρόπο ο Σενέκας, θα δείτε ότι στο Σενέκα είναι πολύ πιο άγριες οι μορφές. Η περιγραφή του Ιδίποδα που τυφλώνεται είναι πραγματικά αηδιαστική, γιατί σας το περιγράφει με λεπτομέρεια, πώς βάζει το δάχτυλο μέσα στο μάτι του, αυτού του είδους τον υπερβολικό ρεαλισμό τον αποφεύγουν οι Έλληνες. Δίδουν το δράμα, αλλά το δίδουν με ένα ορισμένο στυλ. Ξέρετε, θέλω να σας πω δύο ακόμη και θα τελειώσω τις παρατηρήσεις για το πρώτο βιβλίο. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να σας προσθέσω είναι ότι η επιρροή της Ελλάδος, η επιρροή του ελληνικού πνεύματος, η επιρροή του πνεύματος που πρέπει να θαυμάζουμε, πρέπει να συντηρούμε, πρέπει να εκτιμούμε όπως κάνουν άλλοι,
Αυτή η επιρροή δεν ήταν μόνο σε επιστήμονες, σε ζωγράφους και σε καλλιτέχνες μεγάλης ολικής, και σε απλούς ανθρώπους. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένας μαύρος φυλακισμένος στην Νότιο Αφρική, γιατί ήταν επαναστάτης. Στη μέση της ποινής του, που κράτησε 27 χρόνια, ευνηδίως ανεκάλυψε στη βιβλιοθήκη της φυλακής ένα αντίγραφο της Αντιγόνης. Και μόλις διάβασε την Αντιγόνη, λέει, «Βρε, αυτή είναι δική μας. Είναι freedom fighter». Και μετά αυτός ο μαύρος, ο ημιαγράμματος, απεφάσισε να κάνει παράσταση χωρίς ρούχα, χωρίς σκηνικά, χωρίς τίποτα για τους άλλους φυλακισμένους και έπαιξε το ρόλο του κρέοντα. Και έπαιξε το ρόλο του κρέοντα, ο οποίος κρέον, για τους περισσότερους είναι παρεξηγημένος, είναι ο κακός, η Αντιγόνη είναι καλή, αλλά στην αρχή του δράματος ο κρέον είναι αυτός που είχε μεγάλη απήχηση στους αρχαίους Έλληνες, διότι ομιλεί περί ηγέτου, ομιλεί περί ηγεσίας και λέει ο πραγματικός ηγέτης φαίνεται στην πράξη. Όχι πριν, όχι με χαρτιά, πώς φέρεται, πώς μετριάζει τη σκληρότητα με την επιοίκεια και πάει ούτω καθεξής. Λοιπόν, ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο μαύρος? Ο Νέλσον Μαντέλα. Και ξέρετε κάτι, το λέει στην βιογραφία του και ο τίτλος της βιογραφίας του στο σημείο αυτό το κεφάλαιο είναι «The First Ray of Hope», η πρώτη ακτίνα ελπίδας. 27 χρόνια φυλακή, ευνηδίως και κατά τύχη διαβάζει αυτό, απορροφάται και από εκεί παίρνει ιδέες και μας λέει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, σε αργότερα χρόνια όταν έγινε μεγάλος και δρανός, αυτές οι ιδέες συνέχεια γυρίζαν στο μυαλό του. Οι Έλληνες είναι αιώνιοι. Αλλά θα τελειώσω με μια παρατήρηση, γιατί πρέπει να σας δώσω και μερικές παρακομές στο σημείο αυτό. Οι έννοιες είναι αιώνιοι διότι σας δίδουν καλλιέργεια. Πέραν της μορφώσεως υπάρχει καλλιέργεια. Καλλιέργεια είναι κάτι το πιο ψηλό, κάτι που μένει μαζί σας όλη τη ζωή σας. Τα πάντα μπορεί να τα χάσετε. Την υγεία σας να την έχετε και να τη χάσετε. Τα λεφτά σας να τα έχετε και να τα χάσετε. Το πολιτικό αξίωμα να το έχετε και να το χάσετε. Δύο πράγματα δεν τα χάνετε. Το ένα είναι ο χαρακτήρας σας και το άλλο είναι η καλλιέργεια. Λοιπόν,